πρώτοι μου καλεσμένοι είναι συνεργάτες, συνάδελφοι και φίλοι. Δηλαδή, δύσκολους συνδυασμούς για μια νορμάλ συνέντευξη. Μαρία Σβολιοντοπούλου, Αντώνης Ρενιέρης, Αμαλία Ζαριανάκη. Η σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Για θυμησέ μου» έρχονται στον καναπέ της εκπομπής και μαζί θυμόμαστε στιγμές από τα γυρίσματα. Τον τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Τι ασθένεια είναι αυτή που έχει η γιαγιά? Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω. Ευτράπελα, δυσκολίες και σκηνές που μπορεί να στήθηκαν για ένα κινηματογραφικό πλατό, αλλά έρχονται να μιλήσουν στον κόσμο για μια πραγματικότητα που πονάει πολύ. Την πραγματικότητα των ασθενών με Αλσχάιμερ και των φροντιστών τους. Παιδιά έχετε? Νιώθω πως σε ξέρω. Νιώθω πως είσαι δικός μου άνθρωπος. Είμαι. Γι' αυτό το νιώθεις. Εσύ είσαι αυτή που έχεις αλλάξει. Πονάει πολύ όταν σε ξεχνάμε. Οι άνθρωποι λένε ξεχνάμε. Θύμισε τους εσύ. Είναι δύσκολο να τη βλέπω να ξεχνάει. Μα πιο δύσκολο είναι να την ξεχάσω εγώ. Αχ, Βρελιάνη, δεν βαρέθηκες να μ' αγαπάς? Με κοιτάς σαν να μην με γνώρισες ποτέ. Όχι, 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 όχι. Μα δεν ξέρω κανένα να ξεχνά να αγαπάει. Η αγάπη δεν ξεχνιέται. Πρέπει να συγκεντρωθώ εγώ και να σοβαρευτώ καταρχάς και να μπω στη θέση του παρουσιαστή, Παύλα Δημοσιογράφου, να κάνουμε με τους συνεργάτες μου συνέντευξη. Θεός και μοίρα μας. Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα. Ναι. 30 Οκτώβρη. Πρέπει λίγο να αποστασιοποιηθώ βέβαια το τι έχουμε. Εσείς έχετε πρεμιέρα. Έχουμε η ταινία σας. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου για την ταινία σας. Ξεκίνησε ωραία. Λοιπόν, Αντώνης, Μαρία, Αμαλία. Σε πολύ διαφορετικό ρόλο αυτή τη φορά, όχι της ταινίας, αλλά του συνεντευξιαζόμενου. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να σας το εξομολογηθώ αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για κάτι στο οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ μέσα, οπότε δεν έχω τι να ρωτήσω. Πολλά είναι που δεν ξέρεις όμως. Για πες, ρώτα, για να τι μάθω. Πρέπει να μάθω. Πες, Μαρία. Τι να πω. Πες μας για την πρεμιέρα καταρχάς. Πώς νιώθεις που έφτασε όλη αυτή η διαδρομή? Τώρα είμαστε λίγο πριν το τέλος. Έχει φτάσει πια στο τελικό στάδιο. Δεν το έχω αντιληφθεί ακόμα. Δεν έχω πει ότι ναι, όντως δεν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και πάμε για πρεμιέρα. Πιστεύω και την ημέρα της πρεμιέρας δεν θα το αντιληφθώ. Δηλαδή, θα πω ότι απλώς κάνουμε άλλο ένα event πριν την πρεμιέρα. Το άγχος νομίζω δεν σε αφήνει να το απολαύσεις τόσο. Γιατί πράγμα έχεις τώρα άγχος? Τα γυρίσματα γίνανε. Ναι. Όλα έγιναν έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Τώρα γιατί άγχος? Να πω την αλήθεια. Την αλήθεια. Κοίτα, ουσιαστικά έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο η ταινία. Δηλαδή στο κομμάτι της πρόθεσης, διαφήμισης, με συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να κάνεις πράγματα. Και το ότι δεν σταματάς ποτέ να κάνεις πράγματα δεν σε αφήνει να απολαύσεις ότι τελείωσε κάτι. Ναι. Αυτό. Αντώνη, εσύ γιατί πράγμα έχεις άγχος, αν έχεις? Κοίτα, και το ότι τελείωσε η ταινία δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, ότι τελείωσαν όλα, όλη η διαδικασία, τελείωσαν τα γυρίσματα μόνο. Αν αρέσει, αν θα το πάρει ο κόσμος αυτό που έχουμε κάνει, ναι, όλο αυτό είναι αυτό. Εσύ από αυτό που βλέπεις τώρα, από όλη τη δουλειά που έχει γίνει και από εκεί που έχει φτάσει μέχρι στιγμής, όλο όπως το βλέπεις σαν εικόνα, είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου? Είναι πάρα πολύ κοντά. Αν σκεφτείς τις συνθήκες που τις έζησες μαζί μας, προσπάθειες, τα ξενύχτια μας, όλα αυτά, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εσύ από αυτή την ταινία, όποιος τη δει, ο θεατής που θα έρθει να τη δει στον κινηματογράφο, ποιο θα ήταν το ιδανικό σχόλιο που θα ήθελες να ακούσεις? Κοίτα, νομίζω ότι η ταινία απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους κατά κύριο λόγο, αλλά όποιος έρθει και δεν έχει σχέση με το θέμα της ταινίας, με το Αλσχάιμερ, θα μπει σε μία διαδικασία να το ψάξει και να το δει. Δηλαδή θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον σίγουρα. Θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο Αντώνη Ρενιέρη. Γιατί? Γιατί εγώ νομίζω ότι ακόμα και αν δεν έχεις καμία επαφή και καμία σχέση με το Αλσχάιμερ, εκεί μπορεί να κάνεις τις δικές σου αναγωγές. Αυτό είπα, ότι θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα μπει και αυτό. Τέλειο. Θα σε βάλει σε έναν δρόμο. Ναι, θα σε βάλει σίγουρα.
Εσύ είχες αντίστοιχη εμπειρία? Όχι, καμία. Ποτέ, έτσι με, όχι, με μια σοβαρή ασθένεια, με άνθρωπο από το περιβάλλον σου? Όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Θα συζητήσουμε μετά. Η Αμαλία είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει κανείς όταν τη βλέπει κανονικά. Διότι η Αμαλία έχει φορτωθεί. Πόσα χρόνια τις έχουμε βάλει πάνω της? Έχει πάρει πολλά σπλάτες. Πολλά. Τουλάχιστον 30. Ναι. Έχεις ξανανιώσει όμως με το που τελείωσε την ταινία, άλλος άνθρωπος έχεις γίνει η Αμαλία. Σίγουρα. Αγωνία, άγχος, τι νιώθεις? Πολύ. Πολύ όσο αφορά την πρεμιέρα, εάν όντως περάσει αυτό που θέλουμε στον κόσμο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος. Αισθανόμουν το βάρος των ασθενών πάνω μου, αν μπορώ να ανταπεξέλθω. Πιστεύω να έχω μπορέσει. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Η Αμαλία έχει αυτό το μαγικό. Ξεκινάμε τη σκηνή, παπ, μεταμορφώνεται το πρόσωπό της. Πρέπει να πούμε κάτι. Ας το σχολιάσουμε καλύτερα. Εμείς τώρα γελάμε, αλλά δεν είναι φουλ δραματικό όλο αυτό που έχουν να παρουσιάσουν. Εντάξει, όταν το ζεις όμως, ήταν πάρα πολύ και άλλα δύσκολο. Πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολο. Απλά εκείνη τη στιγμή που έπαιρνα τις εντολές από τη Μαρία και τον Αντώνη, ήμουνα στο ρόλο. Ήμουνα focus, ήμουν εκεί. Δεν... Και πόσο έκανε αυτή τη μετάβαση? Εμείς το λέμε και γελάμε τώρα, γιατί θυμόμαστε την Αμαλία χαμογελαστή. Όλους ασθενείς που πάσχουν από άνοια. Είχα το βάρος πάνω μου. Το έχει ζήσει? Ξεχνάμε... Όχι. Ζεις όμως άλλες καταστάσεις λόγω της δουλειάς σου? Λόγω της δουλειάς μου, ναι. Το ότι έρχομαι σε επαφή καθημερινά με καρκινοπαθείς, αντιλαμβάνομαι τι μπορεί να περνάει ένας ασθενής και ο φροντιστής βέβαια μαζί. Αλλά με τις εντολές του κυρίου Ρενιέρη και κυρίας Βολιοντοπούλου δεν μπορούσε να αρνηθείς στο τάκ να μην το κάνεις. Τέλεια. Διαφήμιση για μελλοντικές παραγωγές είναι αυτό. Εφάρτητη, είναι καλή. Εντάξει, για εμάς η εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αλλά θέλω να μιλήσουμε σαν να μην έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ και σαν να μην έχει ξαναμιλήσει κανείς στον κόσμο για την ταινία μας. Πολύ ωραία. Για το «Για θυμησέ μου». Και να το ξεκινήσουμε να το πάρουμε σχεδόν από την αρχή. Και θέλω, Μαρία, να πάρεις το λόγο και να μου πεις ποια ήταν, να μου περιγράψεις τη χρονική στιγμή που αποφάσισες να ξεκινήσεις αυτή την ταινία και πώς ήρθε ο Αντώνης στον δρόμο σου. Τέλεια. Λοιπόν, ακριβώς ήταν 22 Φλεβάρι το 2016. Δηλαδή, τότε ξεκίνησε μέσα μου κάτι να ζυμώνεται και να λέω ότι ή κάνεις ένα βήμα μπροστά και ξεπερνάς κάποιους φόβους σου ή μένεις πάντα στάσιμη σε αυτούς. Τι είχε συμβεί στις 22 Φλεβάρι? Λοιπόν, τι είχε συμβεί? Είχα εξεταστική και έπρεπε να παραδώσουμε εργασία για το Alzheimer και ήμουν κάθετη, φουλ αρνητική. Δηλαδή έλεγα όχι. Δεν Γιατί θέλω. Ήσουν αρνητική? Όταν το βιώνεις στο σπίτι σου και κουβαλάς μέσα σου το παιδί, ενώ γίνεσαι ενήλικας, αυτό το παραπονεμένο παιδί που βίωσε όλη αυτή την κατάσταση. Το τραύμα σου κουβαλούσες. Ναι. Κάποια στιγμή σε κάνει να ζεις πάντα αυτή την κατάσταση, πάντα αυτόν τον φόβο. Οπότε εκείνη την ημέρα, όταν έπιασα τον εαυτό μου να τρέμει στη σκέψη ότι θα δώσω μια εργασία του Αλτσχάιμερ, έλεγα: αυτό θα είναι μια ζωή, η ζωή σου. Θα αποφεύγεις πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή η ταινία, αλλά πραγματικά από εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν είπα ξεκινάω, το εννοούσα. Ποια ήταν η πρώτη σου κίνηση? Πήρες ένα χαρτί και ένα μολύβι και άρχισες να γράφεις? Η πρώτη μου κίνηση ήταν να ανοίξω το σιρτάρι που είχα αποθηκευμένο το σενάριο, γιατί μετά το πένθος, μετά τον πρώτο θάνατο που έζησα, δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Της γιαγιάς ήταν ο ναι. Και έβαλα τον εαυτό μου σε ρόλο πρωταγωνιστή για να το βιώσει όλο αυτό εκτός από εμένα, έξω από εμένα. Οπότε το κλείνεις αυτό το σενάριο κάπου, δεν το ξαναδιάβασα ποτέ. Ναι. Και εκείνη την ημέρα το έβγαλα. Είναι ψυχοθεραπευτικό αυτό που έκανες? Οι ειδικοί τι λένε? Μίλησε σαν ειδικό τώρα, όχι σαν ένα παιδί που έχει βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Κοίταξε, το να αντιμετωπίσεις τον φόβο σου σαν ένας πρωταγωνιστής πάντα βοηθάει. Δηλαδή, παίρνεις ένα ρόλο, ένα κεντρικό ρόλο που ίσως να μην είχες ποτέ στη ζωή σου, ίσως να μην ήθελες να έχεις. Άρα, αναλαμβάνεις κάποιες ευθύνες στο να αντιμετωπίσεις καταστάσεις προβληματικές για εσένα. Σίγουρα είναι θεραπευτικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που καθιστά τη θεραπεία καλή. Θέλει πολλή δουλειά μέσα σου. Εσύ λυτρώθηκες? Νιώθεις ότι έχεις λυτρωθεί? Την αλήθεια να μου πεις? Ναι, τώρα, θα σου πω την αλήθεια. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, έζησα τον δεύτερο θάνατο. Δηλαδή, θα σου το πω πάρα πολύ ειλικρινά. Σαν θεραπευτής, αντιλήφθηκα ότι η κίνηση να κάνω μία ταινία ήταν η ανάγκη μου να ξαναβιώσω όλο αυτό και γιατί? Να μην αποδεχτώ ότι τελείωσε. Άρα, το τέλος των γυρισμάτων για εμένα ήταν το πένθος. Από εκεί και μετά άρχισα να νιώθω καλά, επειδή μου να μου έρχονται πιο έντονα σκηνές στο μυαλό και να ρωτιόμουν γιατί.
Τότε αντιλήφθηκα ότι υπήρξε ο θάνατος της μνήμης που λέμε και έζησα το πένθος. Εσύ, Αντώνη, είχες τόσο έντονα συναισθήματα? Κοίτα, επειδή εγώ δεν είχα προσωπική εμπειρία, αναγκάστηκα να μπω με το σενάριο, να δω πώς είναι οι φροντιστές, πώς ζουν την καθημερινότητά τους αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ δύσκολοι, πώς συμπεριφέρονται και ποιο είναι το τέλος. Και αναγκαστικά, θέλεις δεν θέλεις, σε πιάνει το θέμα. Σε πιάνει γιατί το ζεις και... Φεύγοντας από τα γυρίσματα, από δύσκολα γυρίσματα που είχαμε πολύ δραματικές σκηνές. Να σου θυμίσω ότι στα γυρίσματα, στις δραματικές σκηνές, ήμασταν όλοι φορτισμένοι. Όλοι. Αυτό θέλω να μου πεις. Το φεύγοντας μετά, γιατί εγώ το κουβαλούσα και έλεγα στη Μαρία, ρε Μαρία, πάλι ναι. Χάλι θα πάει η εβδομάδα μου. Το έχεις. Το έχεις. Το έκανα όλο αυτό, γινόταν όλη αυτή η αναταραχή. Το έχεις λίγο αυτό, ναι. Φεύγοντας το έχεις λίγο αυτό. Σου μένει λίγο. Και το έχεις δει λύσει λίγο μέσα σου, όλη αυτή η διαδικασία σε να τη σου άφησε, εκτός από μια φοβερή εμπειρία σε τεχνικό επίπεδο. Τα θετικά συναισθήματα που σου αφήνει είναι για τους ανθρώπους γύρω σου, που τους έχεις και ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην τους έχεις ή να μην σε θυμούνται ή οτιδήποτε άλλο. Να. Οπότε σε κάνει αναγκαστικά να σκέφτεσαι περισσότερο τους πιο κοντινούς σου. Εσύ, Αμαλία, λυτρώθηκες από κάτι, ένιωσες να δουλεύεις πράγματα μέσα σου και να λυτρώνεις? Μπορώ να πω ότι ένιωθα ικανοποίηση μετά που τελείωσε όλο αυτό. Νιώθω ότι θα είναι ένα δώρο απέναντι στους φροντιστές. Και με αυτό το πράγμα με κάνει να νιώθω καλύτερα, ας το πούμε έτσι. Αυτό. Δεν έχω βιώσει κάτι εγώ σαν Αμαλία, δεν έχω νοσήσει, ούτε έχω γίνει φροντιστής ούτως ώστε να λυτρωθώ από κάτι. Αλλά νιώθω ότι κάνω ένα δώρο σε αυτούς τους ανθρώπους και νιώθω πολύ όμορφα. Μαρία, η πιο δύσκολη στιγμή στα γυρίσματα ποια θεωρείς ότι ήταν? Η αρχή. Μέχρι να πάρεις το κολλάι, να ξεκινήσεις. Δύσκολα τεχνικά και λίγο συναισθηματικά, δηλαδή είχα αρκετό φόβο. Δεν ήξερα αν αυτό που πάμε να κάνουμε είναι σωστό, θα βγει καλό. Η πιο δύσκολη όμως για μένα, που δεν πήρα την απόλαυση που ήθελα, ήταν το τελευταίο γύρισμα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τελείωνε το γύρισμα, λέω: Όχι, θα συγκινηθώ. Και μετά λέω: Όχι, έχουμε συνέντευξη. Και πρέπει να φύγω. Με το Κιμούλι. Ναι. Εκείνη τη στιγμή, ενώ είπα ότι θα το απολαύσω, ένιωθα ότι θα βγαίνει συνέστημα, κοιτάω την ώρα και λέω: Έχουμε συνέντευξη. Πρέπει να φύγουμε. Ναι. Και δεν κατάλαβα πότε τελείωσαν τα γυρίσματα. Πολύ ψυχοφθόρο κι αυτό. Έτσι είναι, όταν μεγαλώνεις και να λαμβάνεις ευθύνες, έτσι το τρέχεις. Εμένα, το λέει. Η πιο αποτυχημένη στιγμή στα γυρίσματα. Αποτυχημένη από ποια άποψη? Κρύβε λόγια. Δεν ξέρεις, θα μου πεις που είσαι ο... Αποτυχημένη. Ο καλλιτέχνης του πράγματος. Δεν ξέρω, αποτυχημένη, τι μπορώ να βρω για να το... Δεν ξέρω, αποτυχημένη. Η πιο ζόρικη. Αποτυχημένη. Αντώνη. Εμένα κοιτάς και μιλάς. Ζόρι κάνουν τα γυρίσματα ούτως ή άλλως. Εσένα πόσο ζόρισες πιο πολύ, είναι. Ρε παιδί μου? Τίποτα. Τα νυχτερινά εμένα με ζόρισαν αρκετά. Πολλές ώρες γυρίσματα. Και όχι μόνο για μένα, και για τους ηθοποιούς και για όλα τα παιδιά που δουλέψανε γι' αυτό. Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα δύσκολη σκηνή, δύσκολο γυρίσμα με ποιον και γιατί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φρέσκο ακόμα μέσα μας αυτό. Αν δεν κλείσει να γίνει προβολή και να αρχίσουμε να παίρνουμε και το feedback από τον κόσμο, νομίζω θα είναι σαν να μην... θα είμαστε σε συνεχή επεξεργασία μέσα στο μυαλό μας. Μου έκανε εντύπωση στην εκδήλωση που έγινε τις προάλλες, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αλσχάιμερ, είδα πάρα πολύ κόσμο που δεν είχε καμία σχέση με την ταινία. Εντελώς άγνωστο σε μένα και σε εσάς φαντάζομαι, Μαρία, και σε εσένα που το διοργάνωσε όλο αυτό, που ήθελε όμως, διψούσε, ήθελε να μάθει, ήθελε να ακούσει, ήθελε να δει πώς μπορεί να βοηθηθεί. Και δεν μιλάμε για τους ασθενείς, μιλάμε για τους φροντιστές. Έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να πιαστούν από κάπου, να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Σίγουρα. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του φροντιστή. Δηλαδή, αν το πάρεις και το ρόλο της μαμάς του μπαμπά, που έχει ένα παιδάκι και πρέπει να το φροντίζει συνεχώς, σκέψου ότι το παιδάκι όμως αυτό στην προκειμένη δεν είναι ένα τάμπουλα ράσα. Πάει προς τα πίσω. Δεν ξέρεις αν κάνεις κάτι σωστά. Δεν παίρνεις ένα feedback. Είναι όπως το ζούμε τώρα με την ταινία, δεν έχουμε πάρει ένα feedback, άρα δεν ξέρεις τι κάνεις σωστά ή όχι. Είναι πολύ δύσκολος ρόλος και ψυχοφθόρος. Ναι, και ξέρεις τι, τελικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν είναι ένας ρόλος, γιατί το ρόλο τον υποδίεσαι για λίγο, φεύγεις από αυτόν, κάνεις και άλλα πράγματα. Έρχεται και μπαίνεις σαν επικεφαλίδα στη ζωή σου όταν το ζεις.
όταν είσαι φροντιστής. Σ' άκουγα που μιλούσες και έλεγες ότι το 24ωρο του φροντιστή, όπου πάβεις να είσαι όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και αν πηγαίνεις στη δουλειά σου, γιατί πρέπει να πας, νομίζω ότι το μυαλό σου δεν είναι ποτέ στη δουλειά σου, είναι σε αυτό που, το υπόλοιπο που ζεις. Το παράξενο ξέρεις ποιο ήταν. Όταν λες το 24ωρο του φροντιστή, που λες ότι όλες αυτές οι ευθύνες τις έχει αναλάβει ο φροντιστής για τον ασθενή, κανένας ποτέ δεν με ρώτησε πού είναι ο χρόνος του φροντιστή σε αυτό το 24ωρο. Γιατί μιλάμε για 24 ώρες, δεν μιλάμε για 2 ώρες, 3 ώρες. Ναι. Κανένας όμως από τους φροντιστές δεν αναρωτήθηκε πού είμαι εγώ σε όλο αυτό το 24ωρο. Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Είναι πολύ αυτομαστίγωμα. Πάρα πολύ. Η κατάσταση δηλαδή πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ ίδια για ποιο λόγο. Αφού βλέπεις ότι ουσιαστικά εξαιτία σου, να το πω έτσι, ζει, επιβιώνει. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν κάνεις κάτι καλά? Τι θα έπρεπε να γίνει για να κάνεις κάτι καλά και να πεις ότι τα κατάφερα? Να φύγει νόσος? Γι' αυτό τους λέω πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει Alzheimer. Ότι δεν οφείλεται σε κανέναν και δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Είναι το πιο βασικό αυτό. Και έτσι λοιπόν μένουμε στάσιμοι πολλές φορές. Έχει πάει προς τα πίσω όλο αυτό και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα καμιά φορά ναι. Αντώνη, αν έπρεπε να εξηγήσεις ένα μικρό παιδί τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ταινία, πώς θα το περιέγραφες? Θα έπαιρνα τη σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι και θα την έδειχνα. Ούτε καν να την μιλήσει. Δεν αισθάνομαι καλά να μιλάω με ανθρώπους. Τέλειο. Γιατί, Αντώνη, δεν θα μιλάω στο καιρό. Πολύ. Θα μιλάμε με μηνύματα. Εντάξει. Να σου απευθύνω ερώτηση ή να... Πες μου. Όχι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις συνεργασίες. Κάρμεν Ρουγκέρι, Κιμούλης, Γιώργος Χρανιώτης, Γιάννης Ζουγανέλης. Αχ, Κώστας Αποστολάκης. Κώστας Αποστολάκης. Τάνια Ρόκα. Ποιος άλλος? Τάνια Ρόκα. Η Τάνια η Ρόκα. Ξεκίνα με τον αγαπημένο σου. Ποιον απόλαυσες πολύ? Τον Κιμούλη. Ζουγανέλης. Ναι, ποιο... Αν το πάμε, δεν ξέρω αν πρέπει να πω ποιες είναι αγαπημένες μου και πες πώς καλέ, πάμε. Πες καλέ, θα τους υπολογιστούμε. Όχι, θα πω ότι με όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, θα πω ξανά ότι ήταν μεγάλη τιμή και εμπιστοσύνη, για την εμπιστοσύνη και για όλο αυτό που έγινε, γιατί έχουν πολλά χρόνια στην πλάτη τους και κινηματογραφικά και τηλεοπτικά και ο καθένας στο τομέα του. Αυτό, είναι τιμή για μένα να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τα κατάφερες, βρε μουσίτσα, και έκλεισες τόσο κόσμο? Γιατί μας τα έλεγες στις αρχές, θα έρθει κόσμος και λέμε, θα έρθει. Mm. Πιο πολλά τα εμπόδια, πολύ πιο δύσκολο το να γίνει από το να μην γίνει, ήταν πιο εύκολο? Ναι, όντως ήταν πιο εύκολο. Το πιο πιθανό σενάριο. Δες. Πώς τα κατάφερες? Θα σου πω ότι όταν ξεκινήσαμε και λέγαμε θα κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους και εν τέλει δεν κάναμε την ταινία μικρού μήκους και αρχίζω και ρισκάρω με τον εαυτό μου σε πολλά πράγματα. Είχα στην αρχή την Αμαλία στο να με βοηθήσει να έρθω σε επαφή, ας πούμε, με τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Κωστή τον Αποστολάκη, αλλά σαν κάτι να μην είχε κλείσει μέσα. Ήθελες κι άλλο. Ναι. Και εκεί πέρα είναι που βλέπεις ότι όταν αντιμετωπίζεις φόβους, είναι απόλαυση. Όταν δηλαδή. Ήθελα από την αρχή να κλείσω τον Κιμούλη. Από το ξεκίνημα της ταινίας μου άρεσε πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Ναι. Ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Όταν στο κλείσιμο της ταινίας αποφασίζω να το κάνω και πετυχαίνει, εκεί ένιωσα ότι κάνουμε κάτι πολύ καλό. Γιατί δεν ήταν ένα ναι, οκ, θα συμμετέχω. Ήταν ένα στείλ μου το σενάριο, σε παρακαλώ, και θα σου απαντήσω μόλις το λάβω. Σωστά και επαγγελματικά, ναι. Όπως θα έπρεπε. Και με τους υπόλοιπους είχε γίνει αυτό, ναι. Αλλά το ότι δεν απορριφθήκαμε, δηλαδή μας δόθηκε ευκαιρία, στείλτε μου το σενάριο και θα δούμε. Ήταν για μένα ένα βήμα κι αυτό. Ναι. Μα σε αυτό είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαρία εξάλλου, όσο αφορά το σενάριο. Τι μπορεί να μεν. Με κάποιους ηθοποιούς, όπως είναι ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Ζουγανέλης, δεν υπήρχε επαφή. Αλλά από εκεί πέρα, αν δεν υπήρχε σωστό σενάριο, θα υπήρχε και η άρνηση. Γιατί και αυτοί θα προστάτευαν τον εαυτό τους την ίδια στιγμή. Για τη Μαρία ήμουν σίγουρη. Εξάλλου. Γι' αυτό πήρε το ρόλο. Με την αξία της. Δεν έχουμε ρωτήσει εσένα. Ναι. Τώρα θα ρωτήσουμε εμείς. Τέλειο. Θέλω να μας πεις. Τέλειο. Πώς. Το γράφετε αυτό, Το ρενιέρισες. Την εμπειρία σου αυτή στα γυρίσματα, με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που με ρώτησες και εμένα, πώς σου φάνηκε όλη η εμπειρία? Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω βρήσει απίστευτες φορές της Βολιαντοπούλου σε φάσεις που είναι... Κάντε ένα κοντινό. Ένα κοντινό θα αργός, ένα είναι κοντινό. Δραματικό. Τώρα που θα αρχίσει το μάτι να γυαλίζει. Αλήθεια το λέω, ήταν τόσο τέτοια η φόρτιση συναισθηματική στα γυρίσματα, γιατί ο ρόλος του φροντιστή
ήταν όλο ένταση, κλάμα, όλο αυτό το βύθισμα το πολύ εσωτερικό, το πολύ μαύρο. Οπότε είχα τα δικά μου, είχα τα τρεξίματα και okay, είχα και το γύρισμα. Αλλά στο γύρισμα δεν θα πήγαινα και θα ήμουν χαχαχά. Ήξερα ότι θα με βουλιάξει και θα με βυθίσει για μία εβδομάδα μετά. Οπότε και έλεγα, θα τη δείρω, θα τη δω, θα τη δω και θα τη χαστούκισω σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τη χαστούκισα βέβαια ποτέ. Ναι, καλά. Είχα φοβερή αγωνία κάθε φορά που συναντούσα ένα επαγγελματία ηθοποιό. Και έλεγα, okay, τώρα θα πει στη Μαρία, εντάξει, η κοπελίτσα δεν κάνει. Φέρτε μια ή να την κόψουμε λίγο την σκηνή. Αλλά ήταν τόσο ωραίοι, τόσο ανοιχτοί, τόσο δοτικοί όλοι τους. Κανένα βεντεντιλίκι, κανένα έλα εντάξει τώρα άσε με να κάνω εγώ το, να πω την ατάκα μου και μετά πήγαινε σε κάνω 10 φορές μέχρι να την βρεις. Φοβερή. Ο Κιμούλης, υπότης, εξαιρετικός. Νομίζω ότι τον απόλαυσα περισσότερο από όλους. Όλοι ωραίοι και ο Χρανιώτης ωραίος, γελάσαν πάρα πολύ στο γύρισμα με τον Γιώργο. Και ο Ζουγανέλης καταπληκτικός, πολύ τρυφερός και ο Δημήτρης Αποστόλης. Όλοι και η Κάρμεν. Αλλά νομίζω με τον Κιμούλη ήταν. Βλέπεις έναν άνθρωπο με τόσα χρόνια εμπειρία που σου λέει: όχι, εγώ θα σου κρατάω την ατάκα για ναι. να κάνεις πρόβα. Εντάξει. Γενικότερα ο Γιώργος είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Επειδή σίγουρα μετά από, μετά από τα γυρίσματα κρατάμε κάποια σχέση με κάποιους ηθοποιούς. Για μένα είναι δάσκαλος, ακόμα και τώρα. Ξέρει μελλοντικά μας σχέδια με τον Αντώνη και είναι εκεί πέρα, ας πούμε, να μου δίνει κατευθυντήριες. Σαν να με προστατεύει πατρικά όμως. Τον έβλεπα και στο γύρισμα. Ήθελε να κάνει το σχόλιο του πάνω στις επιλογές, τις σκηνοθετικές και το έκανε με τόσο απίστευτο, ευγένεια ναι. που ναι, δεν ένιωθες ναι, ναι. ποτέ ότι σε προσβάλλει ή να σου πει «Εσύ δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις που με πολλά κανένας χρόνια». Κανένας από τους τοπίους δεν το έκανε εξάλλου αυτό. Mm. Δηλαδή κι εγώ ένιωσα πώς θα λες ακριβώς Ανδριανή, παρόλο που εννοείται δεν έχουμε την εμπειρία τη δική τους, οι άνθρωποι είναι φτασμένοι, είναι... ιερά τέρατα κάποιοι, έτσι, δεν μας κάνανε να νιώσουμε ούτε μία στιγμή υποτιμητικά μπροστά τους, ναι, μπορώ δίκιο. Να πω. Την Αμαλία που τη βρήκες. Τέλειο, όπως έκανα την νερό. Τέλειο. Την κοπελιά. Λοιπόν, δες τώρα με την Αμαλία πώς γνωριστήκαμε. Πριν από 6 χρόνια περίπου, ήμασταν μαζί εθελόντριες σε έναν οργανισμό με παιδική νεοπλασία. Και μια φορά είχαμε γνωριστεί, μια φορά για 15 λεπτά, και ναι, τελείωσε. Δεν ξανά είχαμε επαφή. Είχε λοιπόν παίξει την πρώτη μου ταινία για τις ψυχικές ασθένειες και μετά, καθώς έφτιαχνα τους ρόλους και αυτά, ενώ θα μπορούσα να πάρω μια γυναίκα όντως της ηλικίας αυτής που πρεσβεύει ο ρόλος, δεν ξέρω γιατί μου σκάσες αμέσως το κεφάλι. Έτσι τα πάθανε γενικά, Ανδριανή μου. Αναλαμπές και έπρεπε να γίνει. Και πώς το διαχειριζόσουν, Αντώνη, αυτό, για απάντησε. Εντάξει. Να είναι καλό γιατρός μου. Εντάξει. Η χημεία. Εγώ θυμάμαι, ξέρετε, την πρώτη φορά που το είπα ότι θα παίξει διάσημο στο οποίο στην ταινία. Τι είπες. Θυμάμαι ότι το λέω π.χ. σήμερα, την επόμενη μέρα το κλείνω. Δεν ήθελα να περάσει. Δεν είχε προλάβει να αναπνεύσει ο Ρενιές. Δεν το είχε καταλάβει. Ούτε εγώ. Και τον παίρνω τηλέφωνο, του κάνω Αντώνη. Γίνανε πολύ γρήγορα όλα. Όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή. Δεν το περίμενα. Γίνανε και βιαστικά, αλλά γίνανε ωραία. Δηλαδή, γίνανε πολύ βιαστικά κάποια πράγματα, αλλά δεν χάσαμε πουθενά τον έλεγχο. Και σε αυτό το κομμάτι υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πάντα. Ενώ είμαι της έντασης γενικά σαν άνθρωπος, και άμα πω αυτό τέλος, στα γυρίσματα έλεγα ότι ό,τι ένταση δημιουργηθεί, παιδιά, πίσω από τις κάμερες, μεταξύ μας. Τσακωθούμε μόνοι. Και είχαμε φουλή ισορροπία σε αυτό με τον Αντώνη. Ναι, ισχύει αυτό ότι υπήρχε ισορροπία στο γυρίσμα. Ναι, ποτέ. Δηλαδή υπήρχαν εντάσεις οι οποίες δεν φάνηκαν ποτέ στα γυρίσματα. Είχαμε τρομερή ισορροπία σε αυτό και αυτό μας βοήθησε να τελειώσουμε την ταινία όσο ποτέ. Αλλιώς, ακόμα δεν τσακωνόμασταν. Κάπου θα ήμασταν, σε ένα σπίτι. Όχι, ήταν πολύ ωραία η εμπειρία της σχέσης που κάναμε σαν ομάδα. Όλοι μαζί. Του συναισθήματος, αυτά που ζήσαμε. Φάγαμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις στο πρόσωπο. Τι θέλεις να πεις. Ωραία το είπες, πολύ εκλεπτισμένα. Αν είσαι επιστήμονα, συμβαίνω γι' αυτά. Ναι. Αλλά ήταν απίστευτη εμπειρία για μένα. Θα την ξανά έκανα. Αμαλία. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για... Επειδή σας ακούω όπως από την αρχή της εκπομπής και λέτε για τους φροντιστές, θα ήθελα να πω λίγο κάτι όσο αφορά το δικό μου ρόλο που ήμουνα ασθενής, έτσι. Από την πλευρά λοιπόν αυτή, αυτό που θα πω θα βοηθήσει τους φροντιστές. Το μυστικό είναι να έρθεις στη θέση του ασθενή. Δηλαδή, φαντάσου ότι χάνεις τα κλειδιά σου τώρα. Τι θα νιώσεις, εκνευρισμό. Πού είναι τα κλειδιά μου, έχασα τα κλειδιά μου.
Άρα ένας ασθενής νιώθει εκνευρισμό. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Θα νιώσει απόρριψη, θα νιώσει ότι χάνεται. Αυτή τη στιγμή πες ότι σε παίρνω εγώ, δεν μπορεί να είμαι οικείο πρόσωπο, σε παίρνω, σε γδύνω και σε κάνω μπάνιο. Φυσικά εσύ θα αρνηθείς. Θα πεις δεν θέλω. Να. Είναι λογικό. Όταν λοιπόν έρθει ο φροντιστής στη θέση του ασθενή, τότε καταλαβαίνει γιατί υπάρχει απόρριψη σε πολλά πράγματα της καθημερινότητας. Όπως είναι να κάνουμε τον ασθενή μπάνιο. Είναι δυνατόν να μου πεις, ναι Μαλία, έρχομαι, πάμε να κάνουμε μπάνιο. Όχι, θα αρνηθείς. Το ίδιο κάνει και ο ασθενής. Έτσι. Γιατί χάνει τον έλεγχο απόλυτα. Πιστεύω ότι το μυστικό είναι να ερχόμαστε στη θέση του ασθενή. Έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Αμαλή, θα ξανά κάνεις ταινία, θα ξανά μπαινε στη διαδικασία. Με τη Ζουαλιά του Πολού. Με τη Ρενιέρη. Corporations. Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι. Έπαιξε πάρα πολύ βασικό ρόλο η παρτενέρ μου. Are you talking about yes. Πήρε μερικά δευτερόλεπτα να συνεννοηθώ. Ναι, γιατί ήταν τέτοιος ο ρόλος που αν δεν υπήρχε χημεία δεν ξέρω αν έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα. Υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές οι οποίες ήμασταν πολύ κοντά οι δυο μας και αν δεν υπήρχε χημεία δεν ξέρω. Κάνω λίγο κάτι. Αυτό που ζω είναι παράνοια. Ήταν μια σχέση μητέρας παιδιού. Μόνο την Αμαλία θα ξανακαλώ στην εκπομπή για συνεντεύξεις. Εσείς οι δύο δεν θα ξανά. Γιατί έχουμε πολύ κοντά και έχουμε πάρει τον αέρα, κατάλαβες. Ναι. Πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το πώς έβγαινε αυτό και αυτό μπορούν να πούν τα παιδιά, βέβαια. Έχεις βλεμματική επαφή, έχεις ακουμπάσει τον άλλο, μα δεν νιώθεις καλά. Ακριβώς. Ήταν εμπνευσμένη. Ωστόσο, οι στιγμές ήταν τόσο βαριά συναισθηματικά, προπαντός η τελευταία, η οποία ήταν η αγαπημένη μου. Που όντως κάναμε να συνειφέρουμε και οι δυο μας, μπορεί μια ολόκληρη μέρα. Καλά το πες, να συνειφέρουμε. Ακόμα δεν έχουμε συνειφέρει, θέλω να σου πω. Έτσι. 30 Οκτώβρη έχουμε πρεμιέρα. Ναι. 30 Οκτώβρη έχουμε πρεμιέρα. Αστόρια, 8 η ώρα. Βάλτε το στην ατζέντα, τα υπόλοιπα θα σας τα λέμε σιγά σιγά. Εγώ είχα και την χαρά όση ώρα μιλάμε να ακούω τη Βούλα μας στο ακουστικό να μας τραγουδάει, τη Βούλα τη Στρατάκη, στο πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει με τη Δέσποινα τη Σπανδυδάκη. Εντάξει, καρδιά σου κάνει. Πάω λίγο πιο γρήγορα να το ακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Δεν λέμε καλή επιτυχία στο σοου και στα θεάματα. Δεν είπαμε στο. Καλή πρέπει να κλείσουμε. Στο παιδί μου δεν είπαμε. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε στις διαφημίσεις να μου τα πείτε αυτά γιατί θα μου πάρουν το κεφαλάκι τα πάντα. Εντάξει. Να στρέφουμε πολύ. Μια ζεστή αγκαλιά περιμένουν όλα τα κορμιά που γερνάμε.